θέσαμε το θέμα και με ερώτηση και διαζώσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η απάντηση ήταν ότι εφόσον η κυβέρνηση δεν το έχει σκοπό, δεν έχει την ατζέντα της καινούργια σχολεία, δεν μπορεί να τάσει το Δήμο. Απαράδεκτο. Και για τους δύο, και για την κυβέρνηση και για το Δήμο. Δεύτερον, προσφεύγει σε ψέματα ο Δήμος, απαράδεκτα ψέματα, όσον αφορά τον αριθμό των μαθητών, τον μειώνει για να μειώσει και την έκταση του προβλήματος. Στην πραγματικότητα προχωράνε με την προσχολική αγωγή, η οποία ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση χωρίς καμία πρόβλεψη που θα στεγαστούν χιλιάδες νήπια. Έρχεται και αυτή την απόφαση που συνεχίζει να την εφαρμόζει και η σημερινή κυβέρνηση και οι Δήμοι βεβαίως. Με αυτή την απαράδεκτη κατάσταση που βλέπετε. Μέσα καιρό πανδημίας, εν ώψη τρίτου κύματος όπως λένε όλοι, χθες στη Θεσσαλονίκη είχαμε το πρώτο κρούσμα του αφρικάνικου μετάλλαξης, που σημαίνει απείρως μεγαλύτερη μεταδοτικότητα. Και ερχόμαστε σήμερα και αντί να αποσυμφορούμε, συνοστίζουμε μαθητές, καθηγητές κτλ. Εδώ μιλάμε για εγκληματική πολιτική. Και ο πλευράς της κυβέρνησης και ο πλευράς του Δήμου. Καταθέσαμε εδώ και πολύ καιρό προτάσεις έγγραφης στο Δημοτικό Συμβούλιο, ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες. Δηλαδή, τα παιδιά αυτά και άλλα να πάνε στις πολλές και μεγάλες αίθουσες της έκθεσης, που από όσο συζήτησαμε στην έκθεση δεν έχουν πρόβλημα να στεγάσουν, ωστόσο δεν έγινε καμία κίνηση. Βεβαίως με την μετακίνηση των μαθητών, με την ευθύνη του Δήμου και τα έξοδα του Δήμου ή του κράτους, τα ΚΑΠΗ είναι κλειστά εδώ και πολλούς μήνες, μπορούν να αξιοποιηθούν. Άλλα παλιά σχολικά κτίρια επίσης μπορούν να παράδειγμα στην Δελφόνα, ας πούμε, να αξιοποιηθούν με ελάχιστες παρεμβάσεις, να αποσυμφορηθεί πρόσκαιρα και άμεσα όλο αυτό το ζήτημα. Δεν το κάνουν, δεν παίρνουν αναπνοή αν δεν ρωτήσουν την κυβέρνηση. Είναι απαράδεκτο. Εμείς θα συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις μας, αλλά και συσπήρωση, έτσι, και ελπίζουμε ότι μαζί με την πίεση των γονέων θα βρεθεί κάποια λύση.